Πώς τα περνάς, πώς είναι η ζωή? Είμαι καλά. Πώς είναι? Δεν περίμενα αυτή την απάντηση. Δύσκολα περνάω και τέτοια. Είναι μεγάλη από τον καιρό που χωρίσαμε, αλλά μερικές φορές. Αυτό εννοούσε. Τότε θα έλεγε πολύ καλά. Καλά, δεν χωρίσαμε να τα λέει και προχθές. Ε, πολύ καλά ήταν. Έχει καμιά 12-13 χρόνια πόσο. Έχει, ναι. Είμαστε πολλά χρόνια χωριστά πια. 12-13, ναι. Όντως. Από το 2003 είμαστε χωριστά. Αλλά και πάντα μαζί. Και αλλά και πάντα τότε μαζί. Τότε με χώρισε βέβαια. Δεν το λέει σωστά γιατί δεν είμαστε για χωρισμένοι. Με χώρισε. Πες μας μαμά. Έπαιξε αμόρε άλλο και τέτοια. Κοίτα, μετά από τόσα χρόνια η αλήθεια δεν μπορεί να έχει λέει. Δεν χώρισε ποτέ για κάποιον άλλον. Δεν θέλω να το ξαναπεί αυτό γιατί θα πέσουν τα φώτα να μας πλακώσουν. Καλή ποια φώτα, μια χαρά είναι τα φώτα. Δεν πρέπει να πέσουν ποτέ. Όταν λες την αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Το αρνούμε. Επιμένω να μην έχει σκυρτήσει η καρδιά σου απλά. Δεν τίποτα, παιδί μου. Αυτό. Ξέρει κάτι που δεν το ξέρει εκείνη. Θα μας το πει. Χριστίνα, μην πετάξει. Αυτή και αν το ξέρει. Μήπως του μαγείρεψε. Μαγείρευα ωραιότατα τόσα χρόνια. Γαλοπούλες. Με τη φέτα τη γαλοπούλα του τον είχα, με τη φέτα το τυρί του. Το γιαούρτι του. Αλλά γι' αυτό κρατάω και τη σιγουριά σε αυτό. Δεν εισήγα εγώ με την μπανάνα σου με το γιαούρτι. Ναι, καρδούλα μου, τα μαγείρευα αυτά. Τι μπανάνε και τα μήλα. Τα μαγείρευα καλά. Ανελειπώ. Εντάξει, πάντως θέλω να μάθω εγώ τώρα πώς γίνεται και ενώ σε χώρισε. Γιατί εμείς είμαστε και λίγο εγωιστές οι άντρες. Αν μας χωρίσει άλλη, δεν λέμε α, η Ναταλία μου, τι ώρα πέρασαμε μαζί, λες. Να σα πείσει, σκυλά, δεν τη θέλω. Τώρα αυτές οι βαριές κουβέντες. Άρα δεν ισχύει. Γιατί ακόμα μαζί μετά από τόσα χρόνια? Γιατί εντάξει, όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, τον αγαπάς. Και με τα ελαττώματά του. Από την αρχή, αυτό δεν είναι. Η αλήθεια είναι τώρα, για όχι να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, ότι δεν υπήρξε ποτέ τρίτο πρόσωπο. Η αλήθεια είναι και το έχουμε. Δεν το δέχεται με τίποτα. Λοιπόν, κάτι έχω στο λαιμό. Να μην τον πείθει πολύ. Δεν πείθηκε, όχι. Δεν πείθηκε. Η αλήθεια πάντως είναι ότι ο βασικός λόγος να το θέσουμε. Ναι, αλλά τώρα πες την αλήθεια. Κοίταξε, μετά από 13 χρόνια μπορούμε να το πούμε. Α, πουλά μου, ήθελες να κάνεις οικογένεια. Σωστά, την οποία και έκανα. Την οποία και έκανες με εξαιρετική επιτυχία. Με εξαιρετική επιτυχία, με δύο κουκλάρες. Τη μια πιο όμορφη από την άλλη, κόρες που δεν ξέρουμε ποια να πρωτοδιαλέξουμε από ομορφάδα. Τι χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Ποια να πρωτοδιαλέξουμε. Μια πιο όμορφη από την άλλη. Η μια πιο γλυκιά από την άλλη. Μια πιο έξω από την άλλη. Σαχπίνες. Ναι, εγώ δεν ήθελα να κάνω οικογένεια. Οπότε λοιπόν εγώ ένιωσα ότι δεν μπορούσα να επιβάλλω σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήθελε να γίνει πατέρας το ότι εγώ δεν ήθελα να γίνω μάνα. Είναι τρομερά εγωιστικό. Σωστά. Οπότε κάποιος με κάποιον που δεν ήθελε να κάνει οικογένεια. Είναι απλό το πράγμα, παιδιά. Τι δεν καταλαβαίνετε ακριβώς. Τώρα μιλάς για την αφορμή σου, λέει για την αφορμή. Όχι, δεν για να το λέει για το ξαναλέει. Θέλω λίγο να πάω να κάτσω μόνη μου. Και να κλαίει. Πρώτη φορά το χωνιά σε αυτό. Λέγαμε, εντάξει, πλάκα κάνω, εντάξει. Περάστε για μια φάση που έχω τις κάμερες, καλή ώρα, όπως πριν που σχολιάζεται, να σου λέει για την Ναταλία, για το χωρισμό και λες, σας παρακαλώ για να φεύγεις, με νεύρα. Όχι, όχι, ποτέ. Ή εσύ, τα αντίστοιχα. Ποτέ. Ήτανε και, κοίταξε, το 2003 ήταν λίγο τα πράγματα κάπως πιο ήπια, νομίζω, δεν ήταν. Ήταν το ξεκίνημα. Ήταν το ξεκίνημα και νομίζω ότι τότε και η Τατιάνα Στεφανίδου και η Χριστίνα Λαμπύρη που είχαν τις εκπομπές έτσι τα βαριά πυροβολικά που ασχολήθηκαν με το gossip, αλλά μας σεβάστηκαν πάρα πολύ και οι δύο, πάρα πολύ. Και γενικώς νομίζω ότι μας έχουν σεβαστεί σε όλο αυτό το πράγμα. Ναι, πολύ. Εξάλλου εγώ 6 μήνες ήμουν σε κατάθλιψη, σε ένα σπίτι με ένα καναπέ και μια τηλεόραση. Τώρα δεν θέλω να τα πω. Αν όχι 6 μήνες, 6 μέρες σίγουρα. Ξέρεις τι πρώτα αυτό. Είναι η άλλη ερώτηση. Εσύ είπες από αυτοθυσία, ξέρεις κάτι, ξέρω τι θες αγάπη μου, αλλά δεν μπορώ να το δώσω, οπότε σε αφήνω ελεύθερο. Mm. Αν δεν στο είχε πει αυτό η Ναταλία, εσύ θα είχες φύγει. Δεν ήταν αυτό μωρέ μόνο, ήταν πολλά πράγματα. Δηλαδή, ξέρεις, κάποια στιγμή δυστυχώς ή ευτυχώς τα ζευγάρια έχουν μια φθήνουσα πορεία. Δυστυχώς μάλλον. Οπότε, αν το αφήσεις και λίγο αυτό το πράγμα και δεν το θρέψεις, ας πούμε, ο έρωτας κάποια στιγμή θα φύγει, μεταλλάσσεται, γίνεται αγάπη. Με την αγάπη όμως πρέπει να το πηγαίνεις καλά και σε άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο άντε, αγαπώ την Ναταλία, εντάξει, την έχω σαν αδερφή μου. Θέλει και πράγματα, θέλει ενδιαφέροντα. Δηλαδή να το χτενίζεις, να το πλένεις, να το ομορφαίνεις το πράγμα, γιατί αλλιώς το χάσες. Κάπου εκεί στην πορεία το χάσαμε.